επίσημες χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης απαγωγής του 40χρονου επιχειρηματία και πατέρα δύο παιδιών από τον Τράφη. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη με πλήρη μυστικότητα, καθώς αυτό που προέχει, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, είναι η επιστροφή του απαχθέντα. Ήδη από χθες στις 8.30 το πρωί οι απαγωγείς επικοινώνησαν με μήνυμα με τον αδελφό του 40χρονου, λέγοντάς του: «Έχουμε τον αδελφό σου», ζητώντας του να μην πάει στην αστυνομία. Ακολούθησαν μερικά ακόμα μηνύματα στα οποία του ζήτησαν πάνω από 1.000.000 ευρώ, ενώ του έστειλαν και φωτογραφίες του αδελφού του. Όταν είχε τα παιδιά το Σαββατοκύριακο, κάναμε μαζί παραμονή, νομίζω παραμονή για Χριστουγέννου, κάναμε μαζί. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Ούτε μας ανέφερε κάτι για κάποιο ερωτική τιμή. Πραγματικά δεν ξέρω κιόλας, γιατί είχαμε κάνει την παραμονή Χριστουγέννου μαζί και την Κυριακή το βράδυ μαζί ήμασταν. Τη στιγμή που οι απαγωγοί σάρπαξαν τον 40χρονο, εκείνος ήταν σε βιντεοκλήση με φίλη του στην Αμερική. Η κοπέλα, η οποία είναι σοκαρισμένη, ήταν εκείνη που επικοινώνησε με συγγενείς και φίλους του επιχειρηματία στην Ελλάδα, τους ενημέρωσε για το τι συνέβη και στη συνέχεια εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης επισήμαναν πως η αρπαγή του επιχειρηματία δεν κράτησε ώρα, ωστόσο ο ίδιος προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, λέγοντας τους απαγωγείς του: «Ένα λεπτό, παιδιά». Η βιντεοκλήση μεταξύ τους διήρκησε 22 λεπτά από τη στιγμή που έφυγε από την ταβέρνα στο Ήλιον όπου έτρωγε με δύο φίλες του και ολοκληρώθηκε στις 12.02 όταν οι απαγωγείς βρήκαν το τηλέφωνο του 40χρονου και το έκλεισαν. Η κοπέλα τους άκουσε σε πολύ καλά ελληνικά να βρίζουν τον 40χρονο, ωστόσο δεν είδε τη στιγμή της αρπαγής του καθώς είχε χαθεί το σήμα, η οθόνη είχε γίνει μαύρη και όταν επανήλθε ήταν ήδη σε εξέλιξη. Ξαφνιαστήκαμε δηλαδή, γιατί είναι καλά παιδιά, χρόνια έχουν δύο μαγαζιά, τρία εδώ πέρα με ανταλλακτικά. Οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του επιχειρηματία, τις οικονομικές του συναλλαγές, τις επαφές του, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες της περιοχής. Η αστυνομία κάνει φύλο και φτερό τις οικονομικές συναλλαγές αλλά και τις επαφές του επιχειρηματία, συλλέγοντας πληροφορίες τόσο από το οικογενειακό όσο και από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Κώστα Παπαδόπουλε, ακούγεται ότι οι απαγωγές είναι από το περιβάλλον του επιχειρηματία, διότι γνώριζαν λεπτομέρειες για τα περιουσιακά του στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Με μυστικότητα και διακριτικότητα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, χειρίζονται οι αστυνομικοί της ασφάλειας στην υπόθεση απαγωγής του 40χρονου επιχειρηματία. Φαίνεται ότι γνώριζαν καλά το οικονομικό υπόβαθρό του, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή απέτυχαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ. Είχαν χθες την πρώτη επικοινωνία με 4 συνολικά μηνύματα προς τον αδερφό του θύματος. Ένα από αυτά, μάλιστα, ήταν και η φωτογραφία του απαχθέντος επιχειρηματία, προκειμένου να δείξουν ότι αυτοί είναι που τον έχουν στα χέρια τους. Εντός της ημέρας, όπως οι ίδιοι άφησαν χθες να εννοηθεί, θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τον αδερφό του θύματος για να αναφέρουν ξανά το ποσό των λίτρων όπου ζητούν. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία κάνει φύλο και φτερό τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να καταλάβει το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά την απαγωγή. Έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες του επιχειρηματία και εκτιμούν ότι πρόκειται για απαγωγείς οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε τέτοιου είδους αδικήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και επικοινώνησαν σχεδόν άμεσα με τον αδερφό του.